Christmas light 타지에 있는 어둠 속에 우리가 모두 원한 환한 빛을 밝혀줘 And I wanna say goodnight sweet dreams 밤하늘에서도 내린 눈 속에 깊이 스며든 너의 그 빛보다도 따뜻한 건 없을 거야 또 Christmas Eve에 연인의 사랑이 숨 쉬고 오지 않는 What a beautiful Christmas tree Πώς είσαστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή εβδομάδα για εσάς, γιατί αύριο ξεκινάει η καινούργια εβδομάδα. Δύσκολη αυριανή ημέρα. Θα σας πάρω μαζί, θα τα δείτε. Έχω ντυθεί, έχω βάλει ένα τζινάκι και αυτό το πέρα. Το φόραμε στην ουσία, αλλά το φοράω σαν έτσι μια πιο μακριά μπλούζα. Τέλος πάντων, έχω βάλει και την αγαπημένη μου στεκούλα εδώ πέρα. Και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε έτσι να πάμε μια βολτούλα. Σκεφτούμε να πάμε λίγο στο σπίτι της αδερφής μου της Εμιλίας να τους αφήσουμε τα δώρα γιατί. Και οι δύο ανεψυχές μου είναι άρρωστες, οπότε δεν θα καταφέρουμε να τα πούμε ούτε για κάλαντα, να έρθουν να μας πούν τα κάλαντα κάπως τέλος παντών. Οπότε πάμε να τους δώσουμε τώρα τα δώρα γιατί είναι οι πιτζάμες και είναι κρίμα. Μείνανε μόνο δύο εβδομάδες, οπότε θέλω να τις φορέσουν, να τις λιώσουν αυτές τις δύο εβδομάδες. Στην Εμιλία, πλήνε βάλε, σας θέλω. Και να δούμε μετά τι άλλο θα κάνουμε. Τα δούμε. Έχει σήμερα γενέθλια και ο βαφτιστήρας Παύλα ανεψιός μου ο Κωνσταντίνος. Γίνεται 7 το αγόρι, 7 χρονών. Βρισκόμαστε καθοδόν για το σπίτι της αδερφής μου. Να πάμε να τους αφήσουμε. Πήρα τον άντρα της αδερφής μου τηλέφωνο και του λέω να ξέρεις ότι θα περάσω να σας αφήσω το δώρο και θα τα αφήσω απ' έξω. Ούτε καν θα μπω στο κλιμακοστάσιο. Θα τα αφήσω, θα χτυπήσω το κουδούνι και θα εξαφανιστώ λες και είναι φάρσα. Γιατί είναι άρρωστα και η Μυρτώ και η Έλενα, οπότε. Ξέρετε, σας έχω εξηγήσει την κατάσταση, δεν μπορούμε καθόλου να ειδωθούμε. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, έτσι είναι φέτος. Ελπίζω, δεν θα πω τι ελπίζω για τον χρόνο. Δεν θα πω τίποτα, θα το αφήσω να έρθει όπως είναι να έρθει. Μήπως και το ματιάσω. Έλα, τι έγινε. Εκεί θα πάμε. Εντάξει, θα πάμε τώρα που φάρεται ο παπάς. Εντάξει.
Εν τω μεταξύ, έχω ξεχάσει να σας τα δείξω τι ωραία που τα έχω κάνει. Που τους έβαλα εδώ και στολιδάκια. Κοιτάξτε, και τους έχω γράψει τα ονόματά τους από πίσω. Εδώ και ένα γουράκι. Χτυπάω. Δεν μπαίνω. Ωραία, περίμενε, έρχομαι. Τα έχω αφήσει εδώ, γεια. Τι απίστευτος ήλιος με δόντια είναι αυτός, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. 18 Δεκέμβρη τέτοιες θερμοκρασίες. Ο Κανέχης και ο Αλεξάνδρος συνεχίσαν έτσι λίγο τη βολτούλα τους εδώ στη γειτονιά με το πατίνι. Και πάμε λίγο να σας δείξω, επειδή χθες μου ήρθε το δώρο της βαφτιστήρας μου και θέλω λίγο να σας το δείξω. Της πήρα αυτό εδώ, το οποίο έχει σιρταράκια που ανοίγουν για να αποθηκεύσει, ξέρω εγώ, κοκαλάκια, καλλιτικά, δεν ξέρω τι θα βάλει. Και πάνω δείτε, έχει και θικούλες για κοσμηματάκια. Είναι πάρα πολύ όμορφο, νομίζω θα ξετρελαθεί. Πρέπει αύριο να πάω στο courier να τη το στείλω. Της έχω πάρει για αυτή εδώ την κάρτα, να της γράψω κάποιες ευχές μέσα. Γιατί το κορίτσι μας μένει μακριά, οπότε δεν θα μπορέσω να τη δω, θα πρέπει να φύγει με courier. Αλλά δεν είναι πάρα πολύ όμορφο, νομίζω ότι θα καταχαρεί. Είναι σε αυτή την ηλικία τώρα που αυτά της αρέσουν πάρα πολύ. Και επειδή αύριο για εσάς, μεθαύριο για εμάς, ο Αλέξανδρος γίνεται τριών, θέλω να σας δείξω κάποια πράγματα τα οποία πήρα από Νάκα, που έχει εξαιρετικά πράγματα, πραγματικά εξαιρετικά πράγματα και πρωτότυπα πράγματα, βασικά έχει και για τώρα και μπορείτε να βρείτε έτσι να ρίξετε μια ματιά, αλλά έχει και πάρα πολύ ωραία πράγματα για πάρτι, έχει έτσι λίγο ιδιαίτερα πράγματα. Λοιπόν, το νούμερο 3, το οποίο είναι πολύ ωραίο έτσι χρυσό κεράκι, αλλά είναι όμορφο καλοφτιαγμένο, του πήραμε και Happy Birthday, εδώ, κεράκια, να δούμε αν θα... αυτά αν θα τα βάλουμε σε αυτή την τούρτα ή αν θα σκεφτούμε να του πάρω και άλλη μια πιο μικρή να σβήσει και τη Χριστούγεννα. Και επειδή το θέμα μας θα είναι Minions, του πήραμε καπελάκια, καλά μεταξύ μας θα είμαστε τέλος πάντων, απλά θέλω να το κάνω έτσι όμορφο. Του πήραμε μπαλόνια Minions, τραπεζομάντιλο, χαρτοπετσετούλες, δύο τεμάχια εδώ, ποτηράκια, ένα μπαλόνι με τον αριθμό 3, πιατάκια και πού είναι το άλλο, καθίστε γιατί το είχα βγάλει πριν να το επεξεργαστώ, να δω πώς μπορώ να το φτιάξω, μισό λεπτάκι, έρχομαι. Έχει επίσης και πάρα πολύ ωραίες συνθέσεις που μπορείτε να κάνετε με μπαλόνια. Δείτε τι ωραία που είναι αυτή εδώ. Αλλά εγώ δεν το κάνω έτσι. Σκέφτηκα για κάπου αλλού. Θα το δοκιμάσουμε και θα δούμε. Νομίζω πως θα ξετρελαθεί που θα το φτιάξουμε και θα το δει. Ίσως χρειαστεί να το φτιάξουμε σήμερα αυτό για να είναι έτοιμο. Λοιπόν, αυτά πήρα από Νάκας. Και οι αγαπημένες μου η Λένα και η Φιλίπα από Νάκα μου στείλανε και δύο δωράκια, τα οποία δεν ξέρω τι έχουν μέσα, θα τα ανοίξω εδώ πέρα μπροστά σας. Εν τω μεταξύ, τι τέλεια κορδέλα είναι αυτή. Είναι από τις αγαπημένες μου, έχω και μία κόκκινη με μαύρο και την κρατάω για να τη βάζω στα μαλλιά αυτές τις μέρες των Χριστουγέννων. Λοιπόν, και χωρίς να ευχαριστώ πάρα πολύ που με σκεφτήκατε και μου στείλατε δωράκια. Α, κεράκι, θα τρελαθώ. Καλά μου σχομυρίζει, δεν χρειαζόταν καν να διαβάσω. Πω πω, μυρίζει τέλεια, τι ωραία και χαλαρωτικά. Πω πω, δείτε το. Και ωραία συσκευασία, πάρα πολύ ωραίο. Γυάλινο και ωραίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μυρίζει λεβάντα. Οπότε θα το βάλω εδώ στο κομωδίνο μου να το έχω. Και στο επόμενο δωράκι που μου έστειλαν τα κορίτσια. Αχ, θα τρελαθώ. Τι υπέροχο που είναι! Καλά, είναι για κοσμήματα, δεν το πιστεύω. Παιδιά, δείτε τι ωραία θήκη για κοσμήματα, ειδικά για ταξίδια θα είναι πω, απίστευτη. Κοιτάξτε με λουλουδάκια. Ξέρουν ακριβώς το γούστο μου και μέσα είναι σαν βελουτέ, δείτε. Για να βάζεις εδώ πέρα τα σκουλαρικάκια και άλλα διάφορα και εδώ πέρα βγαίνει αυτό. Καλά, είναι φοβερό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το δωράκι, πραγματικά μου έφτιαξε τη διάθεση.
Έπρεπε κανονικά να το φυλάξω κάτω από το δέντρο, να το ανοίξω την ημέρα που θα ανοίξω και τα υπόλοιπα. Αλλά ήθελα έτσι να σας τα δείξω. Να μπείτε να ρίξετε μια ματιά στα προϊόντα Nakas. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μπορείτε να βρείτε και χριστουγεννιάτικα και είδη για το σπίτι και σχολικά είδη, είδη πάρτι. Γενικότερα έχει μια τεράστια ποικιλία πραγμάτων. Αχ, μυρίζω το δωμάτιο λεβάντα τώρα. Τι ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Καθίστε να σας δώσω να το δείτε από κοντά. Για εσάς που είσαστε έτσι λάτρεις των κεριών, ξέρω πάρα πολύ κόσμο που αγαπάει τα κεριά και ξέρω κόσμο που σε γενέθλια, γιορτές και τέτοια τους παίρνω κερί, γιατί ξέρω ότι άμα τους πάρω κερί θα ξετρελαθούν. Και εμένα μου αρέσουν τα κεράκια, τα χρησιμοποιώ γενικότερα πάρα πολύ και στο μπάνιο και στην κουζίνα πάρα πολύ. Πολύ όμορφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, είναι εξαιρετικό το νεσεσεράκι. Θα το γεμίσω με τα αγαπημένα μου κοσμήματα, έτσι θα κάνω. Θα βάλω εδώ μέσα τα αγαπημένα μου κοσμήματα για να το έχω και έτοιμο σε κάποιο ταξίδι που θα χρειαστεί ίσως, μακάρι να ξανακάνω τώρα κοντά. Να το έχω έτοιμο και να τα βάζω μέσα. Πόσο έξυπνο αυτό. Πάρα πολύ έξυπνο και πάρα πολύ ωραίο. Οπότε αυτά. Διαφορετικό σποτ από ό,τι με έχετε συνηθίσει να σας αποχαιρετώ. Συνήθως σας αποχαιρετώ μπροστά από το δέντρο γιατί θέλω και να σας βάλω αλλά και να μπαίνω κι εγώ όσο πιο πολύ μπορώ στο κλίμα των Χριστουγέννων. Λοιπόν, ήρθα εδώ γιατί μέσα στο σαλόνι γίνεται χαμός. Φουσκώσαμε τα μπαλόνια και τα στήσαμε για το μεθαυριανό πάρτι. Για τα μεθαυριανά γενέθλια του Αλέξανδρου. Θα σας τα δείξω αύριο. Και ήρθα εδώ γιατί κάνει χαμό μέσα ο Αλέξανδρος με τα μπαλόνια. Έχει πάθει σοκ, του αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, άνοιξα τη Lancôme μου το κουτί, έχει μέσα μία λοσιόν προσώπου και ένα από τα αγαπημένα μου lip balm της Kiehl's, πάρα πολύ ωραίο balm. Και τώρα έκανα το μπανάκι μου όπως βλέπετε, ακούστε εδώ τι κάνει, έκανα το μπανάκι μου όπως βλέπετε και έβαλα και την K18, είναι η τελευταία φορά που τη βάζω έτσι σε ρί. Τώρα θα την βάζω ανά τρία λουσίματα, έτσι γράφει στις οδηγίες τουλάχιστον, τέλος πάντων. Και θα θέλω να σας δώσω και ένα δωράκι σήμερα. Ήθελα να το κάνω λίγο αργότερα, αλλά με αγχώνει η εξέλιξη του vlog μας πάρα πολύ. Γιατί με αγχώνει αυτό το αίσθημα που νιώθω στο κορμί μου για τρίτη ή τέταρτη συνεχόμενη μέρα. Από πότε σας παραπονιέμαι, δεν ξέρω. Νιώθω μια απίστευτη κόπωση. Νιώθω πόνο στις πλάτες, στα χέρια, στα πόδια, παντού έτσι. Νιώθω τα μάτια μου πάρα πολύ βαριά. Και ενώ ξυπνάω καλά με πολύ ωραία ενέργεια, εκεί γύρω στο μεσημέρι αρχίζω και πέφτω και το χάνω. Και επειδή φοβάμαι ότι μια μέρα απλά δεν θα μπορώ να σηκωθώ, δεν ξέρω τι θα γίνει, κάτι για υπερκόπωση μου κάνει εμένα αυτό, θέλω να σας δώσω το δωράκι σήμερα. Σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά, αλλά δεν το θέλουμε, θα κάνω τα πάντα για να κλείσει κανονικά το vlog μας όπως όλες τις χρονιές. Μου ήρθε αυτό το κουτάκι πριν λίγες ημέρες και το έχω φυλάξει γιατί μου άρεσε έτσι όπως ήταν με το κουτάκι και το φιωγκάκι εδώ. Και θεώρησα ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα να σας το κάνω δώρο εδώ στο YouTube. Είναι ένα κουτάκι με αρκετά, είναι ένα, δύο, 3, 4, 5, 6, 7, 8 προϊόντα όπου θα τα κερδίσει μία ή ένας τυχερός. Λοιπόν, έχει μέσα, πάμε, make-up, έχει μέσα primer, μία μάσκαρα διπλή, ένα κραγιονάκι, ορίστε, μία λακ, ένα ολόκληρο λαδάκι της Elvive για τα μαλλιά σας, μία sheet mask και έναν ωρό νυχτός προσώπου. Όλα αυτά τα προϊόντα θα τα κερδίσει μία ή ένας τυχερός. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι like σε αυτό το βίντεο, να έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου εννοείται να μπορώ να το δω και να μου αφήσετε σχόλιο από κάτω γιατί η κλήρωση θα γίνει από τα σχόλια.
Αυτό είναι το δωράκι μου για τις φετινές γιορτές. Τώρα μέσα στις επόμενες ημέρες, αν έρθει κάτι άλλο που θα μου κάνει το κλικ και θα θέλω να σας το δώσω, εννοείται θα κάνουμε κι άλλο διαγωνισμό. Και επίσης να σας θυμίσω για όσες δεν με ακολουθείτε στο Instagram ή δεν το έχετε δει, ότι στο Instagram τρέχει διαγωνισμός όπου λύγει 23 του μήνα νομίζω, που ένας ή μία τυχερή θα κερδίσει 50 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς. Είναι 50 προϊόντα επειδή έφτασα τους 50.000 followers στο Instagram. Είπα να δώσω 50 προϊόντα, οπότε αν θέλετε μπείτε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Αυτά, σας αφήνω. Στεγνώνω μαλλί, επεξεργάζομαι βίντεο. Κλείνω κινητό και κοιμάμαι γιατί αύριο πρέπει να ξυπνήσω και νωρίτερα. Πρέπει να πάμε στο μητέρα για τις εβδομαδιαίες εξετάσεις του Αλέξανδρου. Πάμε μια φορά την εβδομάδα να βλέπουμε ότι όλα είναι καλά και να μας λέει η γιατρός πώς να προχωράμε με την αγωγή του Αλέξανδρου. Και έχω πάρα πολύ άγχος για το τι θα μας πει και πώς θα βγουν οι εξετάσεις του. Κάθε εβδομάδα το ίδιο άγχος. Τέλος πάντων, αυτά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Τα λέμε αύριο. Που ελπίζω να μην ξαναπορπονωθεί για αυτήν την κόπωση.